Είναι δίπλα μας ο προπονητής της Ανόρθωσης, ο coach ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Coach, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η ομάδα σας δεν μπήκε καλά. Δεν ξέρω αν μπήκε καθόλου, θα μας πείτε εσείς. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσατε να γυρίσετε το παιχνίδι. Πώς το είδατε εσείς? Εντάξει, καταρχήν να συγχαρούμε την ΑΕΚ δίκαια και πελούχος. Συγχαρητήρια και στο τεχνικό team και στους καλαθοσφαιριστές της. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Αντώνη. Το πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτη η εικόνα που είχαμε, ειδικά αμυντικά. Το ότι δεν είχαμε επιστροφές, ο αντίπαλος μας σκόραρε 16 πόντους στο transition, δεν είχαμε τη συγκέντρωση να κάνουμε αυτά που δουλέψαμε. Θεωρώ ότι αυτή η απειρία που είχαμε μας επηρέασε ως έναν βαθμό. Βέβαια δεν είναι δικαιολογία. Αυτό που θεωρώ μας έβγαλε τελείως εκτός παιχνιδιού το πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρούμε τα σχήματα ήταν η απουσία του Βάρσου. Διότι όταν πρέπει να έχεις δύο Κύπριους μέσα, αλλάξαν όλα που είχαμε στο μυαλό μας όσον αφορά τα σχήματα, τα ματσαρίσματα. Αντώνη μου, μόνο περηφάνεια. Μόνο περηφάνεια για τους καλαθοσφαιριστές μου, για τους Κύπριους, για τους ξένους. Πριν τρεις μήνες που ξεκινήσαμε τουλάχιστον μαζί την προσπάθεια, η ομάδα βρισκόταν στην ένατη θέση. Καταφέραμε, μπήκαμε στην τετράδα, καταφέραμε, παίξαμε στον τελικό κυπέλλου. Θα θέλαμε να είμαστε πιο απαιτητικοί στον τελικό κυπέλλου, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα η ΑΕΚ. Δεν μας βγήκαν και κάποια πράγματα με τους τραυματισμούς στην πορεία. Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ως ομάδα, ως σωματείο, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες που είχαμε φέτος για ένα βήμα περισσότερο τη νέα χρονιά. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι μια ευκαιρία για να χτίσετε πάνω σε αυτό που φτιάξατε φέτος. Τουλάχιστον από πλευράς οργάνωσης, οράματος, πλάνου, είναι όλα εκεί. Θέλει, η καλαθοσφαιρική ανόρθωση θέλει να φτάσει στην κορυφή σιγά σιγά. Φέτος θα είμαι και εγώ από την αρχή να στήσουμε λίγο καλύτερα την ομάδα, να μπουν οι βάσεις με πιο ισορροπημένη κατάσταση, ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες για κάτι καλύτερο τη νέα χρονιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.